Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι πρόεδροι της ΓΕΧΑ και του Μεγάλου Βασιλείου Θεσσαλονίκης, αγαπητοί αδελφοί, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε απόψε στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκα ανάμεσα σε πνευματικούς αδελφούς, τόσο σεβαστούς και τόσο αγαπητούς. Το θέμα πώς αντιμετωπίζεις τις θλίψεις που θα αναπτύξουμε απόψε, όπως ελέγχθηκε από τον πατέρα Μιχαήλ, όλους μας αγγίζει, διότι οι θλίψεις συντροφεύουν τη ζωή μας. Δεν υπάρχει κανείς που να μην πόνεσε, να μην έκλαψε, να μην δοκιμάστηκε. Από τις θλίψεις μπορούμε, αν θέλουμε, όλοι να ωφεληθούμε σε οποιαδήποτε πνευματική κατάσταση και αν βρισκόμαστε. Ο Όσιος Ισάκος Ήρος παρατηρεί ότι οι αγωνιστές του καλού αγώνα πειράζονται για να αυξήσουν τον πνευματικό πλούτο τους. Οι αμελείς για να φυλαχθούν από ό,τι τους βλάπτει. Οι κοιμισμένοι για να ξυπνήσουν. Οι απομακρυσμένοι για να πλησιάσουν στον Θεό. Και οι φίλοι του Θεού για να εισέλθουν στον Άγιο Οίκο Του με παρησία. Αλλά δεν ωφελούνται όλοι από τις θλίψεις, διότι δεν τις αντιμετωπίζουν σωστά. Οι θλίψεις είναι αναπόσπαστες από την ελευθερία μας. Είναι μια ευκαιρία, μια δυνατότητα που μας δίνεται να αγωνιστούμε, να νικήσουμε και να στεφανωθούμε. Αν την αρπάξουμε, βγαίνουμε κερδισμένοι από τη δοκιμασία των θλίψεων. Αν δεν την αρπάξουμε, θα είμαστε παραπονεμένοι. Μερικοί, όταν δοκιμάζονται με θλίψεις, το φέρουν βαρέως, δυσανασχετούν και γονγίζουν κατά του Θεού, όπως γόγγιζαν οι Ισραηλίτες όταν επέστρεφαν από την Αίγυπτο στη γη της Επαγγελίας. Παραπονούνται για τη συνεχιζόμενη ταλαιπωρία τους. Μία ευσεβής, όπως φαινόταν κυρία, έχασε και τα δύο παιδιά της. Από τότε έπαυσε να εκκλησιάζεται, να εξομολογείται, να κοινωνεί, κλείστηκε στο σπίτι της, έκλαιε απαρηγόρητη και έλεγε με παράπονο «Γιατί ο Θεός μου πήρε τα παιδιά μου?» Την έπνιγε το «γιατί». Όσους λένε «γιατί» στον Θεό, διότι αισθάνονται την αδυναμία τους για να ζητήσουν τη βοήθειά τους, δεν θα τους κακολογήσουν. Με την έννοια της ταπεινής εκζητήσεως του Θείου Ελέους, το «γιατί Θεέ μου» το βρίσκουμε και στην Αγία Γραφή. «Είναι τι Κύριε αφέστηκας μακρόθεν υπεροράς εν θλίψες εν ευκαιρίες, γιατί Κύριε στέκεσαι μακριά μας, στις δοκιμασίες που αντιμετωπίζουμε, γιατί φαίνεσαι σαν να μην μας βλέπεις?» Όσοι όμως λένε «γιατί» στον Θεό από υπερηφάνεια, με δικαίωμα, ζητώντας τροποντινά ευθύνες από τον Θεό για τη δοκιμασία τους, δεν θα τους επενέσουμε, διότι το «γιατί» τους είναι του πληγωμένου εγωισμού, δεν είναι του Θεού αλλά του διαβόλου. Πόσο καλύτερα θα ήταν να είχαμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα, που για το καλό μας επιτρέπει τις θλίψεις. Ακόμη κι αν δεν το καταλαβαίνουμε για ποιο σκοπό επιτρέπει τις θλίψεις, αν έχουμε εμπιστοσύνη ότι για τον αγιασμό μας, για το αιώνιο συμφέρον μας τις επιτρέπει, θα ειρηνεύουμε. Αντί να λέμε «γιατί μου έδωσες, Θεέ μου, να πιω τόσο πικρό ποτήρι θλίψεων», να λέμε «ο Θεός μου το έδωσε, να μην το πιω». Όταν ο Απόστολος Πέτρος έβγαλε μαχαίρι στον κήπο της Γεστημανή για να προστατεύσει τον διδάσκαλο,
άκουσε τον Κύριο να του λέει: «Το ποτήριον ο δε δοκέμι ο πατήρ ου μη πιο αυτό, το ποτήριο του παθήματος που μου έδωσε ο πατέρας να πιω, θέλεις να το αποφύγω και να μην το πιω παρακούοντας τον πατέρα μου?» Ο Κύριος υπάκουσε πλήρως το θέλημα του ουρανίου πατρός. Ήπιε μέχρι τελευταία στριγός το πικρό ποτήρι του Σταυρού, κι ας ήταν το πικρότερο από όλα τα ποτήρια. Εμείς γιατί αρνούμαστε να πιούμε το πικρό ποτήρι των θλίψεων? Μόνο τα ευχάριστα θέλουμε να δεχόμαστε από τον Θεό? Τα θλιβερά και τα δυστάρεστα δεν θα τα υπομείνουμε? Ή τα αγαθά εδεξάμεθα εκ χειρός Κυρίου, τα κακά ούχι πίσω μεν? Άλλοι, όταν αντιμετωπίζουν θλίψεις, στενοχωριούνται υπερβολικά. «Δεν μπορώ, δεν αντέχω, φθάνει πια». Δεν θέλουν να δεχθούν την παιδεία του Κυρίου. Ούτε και αυτή η αντιμετώπιση των θλίψεων είναι σωστή. Το καλύτερο είναι να δεχόμαστε την παιδεία του Κυρίου, υπακούοντας πλήρως στο Άγιο θέλημά Του. Να πιστεύουμε ότι η οποιαδήποτε θλίψη παραχωρείται από τον Θεό Πατέρα ως χάρις, ας ονομάζεται θλίψη, είναι η μεγαλύτερη δωρεά. Ας έχει πικρή γεύση, είναι το καταλληλότερο φάρμακο για την ασθένεια της ψυχής μας. Ας θεωρείται εμπόδιο. Οι θλίψεις δεν είναι εμπόδια που μας κλείνουν το δρόμο, αλλά σκαλοπάτια που μας ανεβάζουν και αφορμές δοξολογίας. Τέτοιες ευκαιρίες ας μην τις αφήνουμε ανεκμετάλλευτες. Ο Ιερός Ψαλμωδός έλεγε: «Είναι πολύ ευεργετικό, Κύριε, που με ταπείνωσες με θλίψεις. Αγαθόν ότι εταπείνωσάς με». Δεν θεωρούσε κατάρα τις θλίψεις, αλλά ευλογία, διότι τον ωφελούσαν πνευματικά. Όταν ο Σεμεΐ έβριζε τον βασιλιά Δαβίδ, οι αρχιστράτηγοι του βασιλιά Αβεσά και Ιωάβ πρότειναν στον Δαβίδ να τον φωνεύσουν. Αλλά ο Δαβίδ πήρε το μέρος του Σεμεΐ λέγοντας: «Άφετε αυτόν καταράστε, ότι είπεν αυτό Κύριος. Αφήστε τον να με καταργέται, διότι ο Θεός του είπε να με καταραστεί». Καταλάβαινε ότι η υβριστική συμπεριφορά του Σεμεΐ τον ωφελούσε πνευματικά. Και εμείς, εάν δεχόμαστε την παιδεία του Κυρίου, θα ερμηνεύουμε τις θλίψεις διαφορετικά από ό,τι τις ερμηνεύουν οι κοσμικοί άνθρωποι. Στην εκκλησία που λειτουργήθηκα σήμερα το πρωί, ήταν εκκλησιαζόμενος ένας ανάπηρος με ειδικό καροτσάκι, ο οποίος κοινώνησε με ευλάβεια και μετά το διευχόν σε ένα μικρό αρχονταρίκι που δημιουργήθηκε μας έλεγε: «Όπως η ελιά συνθλίβεται στο ελαιοτριβείο και βγαίνει το λάδι, έτσι και ο πιστός συνθλίβεται με τη δοκιμασία των θλίψεων και ελκύει το έλαιος του Θεού». Βλέπετε πώς ερμήνευε τις θλίψεις. Έτσι και εμείς, εάν δεχόμαστε την παιδεία του Κυρίου, θα ομολογούμε ότι η παιδεία του Κυρίου ανοίγει τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής μας. «Η παιδεία Κυρίου, Κυρίου, ανοίγει μου τα ότα». Η παιδεία του Κυρίου μας εξαγνίζει και λευκαίνει τη στολή της ψυχής μας. Η παιδεία του Κυρίου ενεργεί όπως θα ενεργούσε ένας καλός πατέρας ο οποίος παιδαγωγεί τα παιδιά του. Ενεργεί όπως θα ενεργούσε ο σοφός αμπελουργός ο οποίος κλαδεύει την κλιματαριά ή να πλείωνα καρπών φέρει. Μας παιδαγωγεί με τις θλίψεις ή να καρποφορήσουμε το Θεό για να καρποφορήσουμε καρπούς ενάρετης ζωής προς δόξαν Θεού. Άλλοι, όταν αντιμετωπίζουν θλίψεις, αθυμούν, μελαγχολούν, κλείνονται στο σπίτι τους και δεν μιλούν σε κανέναν.
ούτε και αυτή η αντιμετώπιση των θλίψεων είναι σωστή. Οι θλίψεις, λέει ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, πρέπει να αντιμετωπίζονται πνευματικά για να μην γίνονται αφορμές λύπης αλλά χαράς. Ο αδελφός Θεός Ιάκωβος μας προτρέπει να θεωρούμε τις θλίψεις αφορμές πολύ μεγάλης χαράς. «Πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Όταν αντιμετωπίζετε ποικίλες θλίψεις, να θεωρείτε τις δοκιμασίες των θλίψεών σας αιτίες πολύ μεγάλης χαράς, διότι η δοκιμασία της πίστεώς σας θα αυξήσει την υπομονή σας και η υπομονή που θα δείξετε στις θλίψεις θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση και τελειοποίησή σας. Το αποτέλεσμα που θα προέλθει θα είναι πολύ θαυμαστό. Θα γίνετε τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενοι. Η υπερνίκηση των θλίψεων δίνει μεγάλη χαρά στους πιστούς που αγωνίζονται με πόθο. Χαίρονται και μέσα στον πόνο τους. Μερικοί όταν ακούνε ότι πρέπει με χαρά να αντιμετωπίζουμε τις θλίψεις, εκφράζουν την εύλογη απορία τους. Έρχονται συμφορές, ασθένειες, θάνατοι. Άνθρωποι είμαστε, δεν θα πονέσουμε, δεν θα δακρύσουμε, δεν θα κλάψουμε, θα μείνουμε ασυγκίνητοι από όλα αυτά. Ο Λόγος του Θεού δεν μας διδάσκει να μην πονέσουμε, να μην δακρύσουμε, να μην κλάψουμε. Και ο Κύριος έκλαψε όταν πήγαινε στον τάφο όπου ήταν θαμμένος ο φίλος του Λάζαρος, εδάκρισεν ο Ιησούς. Ασφαλώς θα πονέσουμε, θα δακρύσουμε και θα κλάψουμε, αλλά με ευσυμπάθητο θρήνο, συγκρατημένα. Ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει ότι το να μείνουμε ασυγκίνητοι στις θλίψεις, καλόν είναι να το αποφεύγουμε ως θηριώδες, αλλά και το φιλόλοιπον και πολύθρινον να το αποφεύγουμε ως αγενές. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος χαρακτηρίζει ως απάνθρωπον και άγαν περιπαθές το να μένει κανείς τελείως ασυγκίνητος στις θλίψεις, αλλά και ως αφιλόσοφον το να κλαίει με ασταμάτητα δάκρυα. Το άριστο είναι με ευχάριστη διάθεση να αντιμετωπίζουμε τα λυπηρά της ζωής. Άλλοι, όταν δοκιμάζονται με θλίψεις, ταράσσονται. Ούτε και αυτή η αντιμετώπιση των θλίψεων είναι σωστή. Ήρεμα και ατάραχα να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής, με ψυχραιμία και με θάρρος και με τη βεβαιότητα ότι με τη δύναμη του Θεού θα τις υπερνικήσουμε. Όπως ο Κύριος μας νίκησε τον πειραστή διάβολο, έτσι και της δι' αυτών πειραζομένης επιδώσει τον ικάν, σημειώνει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Θα χαρίσει και σε εμάς το στεφάνι της νίκης. Ο τελευταίος λόγος που άφησε ο Κύριος στη Διαθήκη του λίγο πριν από το εκούσιο πάθος του είναι προανάκρουσμα και της δικής μας νίκης. «Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο». Εφόσον είστε μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο και με τη νίκη μου αυτή εξασφάλισα και για σας τον θρίαμβο και την δόξα. Τις θλίψεις να τις αντιμετωπίζουμε με θαραλέο φρόνημα και ακατάβλητη γενναιότητα. Στρατιώτας ημάς ο Χριστός είναι βούλεται γενναίους και αθλητάς. Θέλει να είμαστε στρατιώτες του, γενναίοι και γυμνασμένοι. Δια τούτο όπλησεν ημάς της πνευματικής όπλης, ή να βάλωμεν τας αοράτους δυνάμεις τας αντικειμένα σημείν, ή να πλήττωμεν τον στρατηγούντα αυτές διάβολων. Γι' αυτό μας όπλησε με όπλα πνευματικά, για να πολεμούμε τις αόρατες δυνάμεις που μας αντιστρατεύονται, για να τραυματίζουμε τον αρχιστράτηγό τους διάβολο,
για να καταδιώκουμε τις άγριες φάλαγγες των δαιμόνων, για να γκρεμίζουμε τα οχυρώματά τους, για να αλυσοδένουμε τις εξουσίες του κοσμοκράτουρος, του σκότους, του αιώνος τούτου και να τις σύρουμε εχμάλωτες, για να τρέπουμε σε άτακτη φυγή τα πνεύματα της πονηρίας. Ναι, μεν παλεύουμε προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, αλλά βρισκόμαστε σε πλεονεκτικότερη θέση από τον προαιώνιο εχθρό μας, τον διάβολο. Ουκέτι γάρ εξευθείας η μάχη, ουδέ εξίσης η παράταξης, αλλομέν κείτε πρινής καταπεπτοκός, σι δε έστικας όρθιος, άνωθεν βάλουν. Ομέν εκνευρισμένος, σι δε ισχυρός, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν πολεμούμε ίσως προς ίσον τον εχθρό, αλλά ο διάβολος βρίσκεται πεσμένος κάτω στο χώμα, στο έδαφος, ενώ εμείς είμαστε όρθιοι και τον χτυπούμε από πάνω. Ο διάβολος είναι χωρίς νεύρα, ενώ εμείς είμαστε ισχυροί εν πολέμου. Η πλεονεκτικότερη θέση των χριστιανών αποδεικνύεται και από τους λόγους του Κυρίου μας. «Ιδού δίδομη ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει». Ο διάβολος μας προξενεί ένα μικρό τραυματισμό στην πτέρνα, ενώ εμείς έχουμε εξουσία από τον Θεό να τον πατήσουμε στο κεφάλι και να τον λιώσουμε. Άλλοι, όταν αντιμετωπίζουν ισχυρούς πειρασμούς, ολιγοπιστούν και πανικοβάλλονται. Ούτε και αυτή η αντιμετώπιση των θλίψεων είναι σωστή. Η ολιγοπιστία και ο πανικός αυξάνουν την ταραχή. Με πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής. Ο Κύριος είπε στον Πέτρο τότε που άρχισε να βουλιάζει στη θάλασσα, «Ολιγόπιστε ιστί εδίστασας». Και σε όλους τους μαθητές του είπε, «Τι δειλή εστέ ολιγόπιστη, γιατί δειλιάζετε και τα χάνετε». Και ο ιερός ψαλμωδός αναρωτιέται, «Ηνατή περίληπος η ψυχή μου και ηνατή συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών». Έχουμε στο πλευρό μας τον Κύριο και Θεό μας. Έχουμε αγγέλους και αγίους, βοηθούς και αντιλήπτορας. Εφόσον έχουμε τον Κύριο, τους αγγέλους και τους αγίους συμπαρισταμένους και βοηθούντας ημάς, μη πειρασμούς έτι βλέπομεν. Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβαλόμαστε. Άλλοι, όταν δοκιμάζονται, συγκεντρώνουν την προσοχή τους στον πειρασμό, όπως ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος βλέπων τον άνεμον ισχυρών εφοβήθη. Ούτε και αυτή η αντιμετώπιση των θλίψεων είναι σωστή. Να μην συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στον πειρασμό, αλλά να ατενίζουμε τον αρχηγόν της πίστεώς μας και τελειωτήν Ιησούν για την τιμή του οποίου εμείς πολεμούμαστε. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι περισσότερον πόθον έχει ο Χριστός να σε σώσει παρά ο εχθρός να σε απολέσει. Όταν συλλογίζεσαι την λύσαν και το παντοτινόν μίσος όπου έχουν εναντίον σου οι δαίμονες, παραλλήλως να συλλογίζεσαι ότι είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερα η δύναμη του Θεού και η αγάπη όπου έχει για σένα. Και ακόμη να συλλογίζεσαι ότι η δύναμη των εχθρών στέκεται στα χέρια του Θείου Αρχιστρατήγου μας, Ιησού Χριστού, δια την τιμή του οποίου εσύ πολεμήσε, ο οποίος όχι μόνον δεν θα σε αφήσει να εχμαλωτιστείς από τους εχθρούς, αλλά πολεμώντας αυτός δι' εσένα, θέλει τους δώσει εις τα σχήρα σου νικημένους όταν του φανεί αρεστών. Πόσο ωραία διατυπώνει αυτήν την αλήθεια της πίστεώς μας και η προς Εβραίους επιστολή. Δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενείες ημών, αλλά έχουμε αρχιερέα
ο οποίος δύναται της πειραζομένης βοηθήσει. Μπορεί να βοηθήσει εκείνους που δοκιμάζονται. Ξέρει τι είδους πειρασμούς αντιμετωπίζουμε και μας συμπαθεί. Έρχεται στη θέση μας. Καταλαβαίνει σε πόσο δύσκολη θέση βρισκόμαστε. Θυμάται τις δικές του θλίψεις και τους πειρασμούς που ο ίδιος αντιμετώπισε όταν ενανθρώπισε και σπέβδει να μας ενισχύσει και να μας χαρίσει τη νίκη. Επιπλέον, ως αιώνιος αρχιερέας, εν δεξιά του Θεού καθήμενος εν την χάνει υπέρ ημών. Μεσητεύει στον ουράνιο Πατέρα του για χάρη μας και συμπολεμεί στο πλευρό μας κρυφαία χειρή. Ο ιερός ψαλμωδός έβλεπε τον Κύριο να συναγωνίζεται στο πλευρό του. Προρώμην τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Ο αρχιδιάκονος Στέφανος την ώρα της απολογίας του είδε τον Κύριο να στέκεται όρθιος και να του συμπαρίσταται. Υπάρχον πλήρης Πνεύματος Αγίου και ατενίσασης των ουρανών είδε την δόξαν του Θεού και τον Ιησούν εστώτα. Σχολιάζουν οι ιεροί ερμηνευτές ότι ο Κύριος όταν βρίσκεται καθήμενος είναι ο δίκαιος κριτής. Όταν στέκεται όρθιος, είναι ο αρχιστράτηγος που κατευθύνει τις πολεμικές επιχειρήσεις, έτοιμος να στέψει με επιτυχία τα όπλα των αγωνιστών του καλού αγώνα της πίστεως. Άλλοι εκτίθενται στον πειρασμό λέγοντας «Είμαι δυνατός, δεν θα πάθω τίποτε». Ούτε και αυτοί εφαρμόζουν σωστή στρατηγική. Οι έμπειροι στρατιώτες δεν εκτίθενται στα βέλη του εχθρού, αλλά σκύβουν στα χαρακώματα για να προστατευθούν. Έτσι και εμείς να μην εκτιθέμεθα στον πειρασμό, αλλά να σκύβουμε στα πνευματικά χαρακώματα για να προστατευόμαστε από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Όσοι υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και προχωρούν με αυτοπεποίθηση, κινδυνεύουν να πέσουν και να συντριβούν. Είναι διδακτικό το πάθημα του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος έλεγε «Κύριε, μετά σου έτοιμος ημί και εις φυλακήν και εις θάνατον πορεύεστε». «Κύριε, μαζί σου είμαι έτοιμος να πάω και στη φυλακή, ακόμη και στο θάνατο». Αλλά την ώρα του πειρασμού δεν άντεξε και αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές και μάλιστα με όρκο μπροστά σε μια υπηρέτρια. Εάν ο Κύριος παρακαλούσε στον κήπο της Γεσθημανή τον ουράνιο Πατέρα του λέγοντας «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο», πολύ περισσότερο εμείς να τον παρακαλούμε λέγοντας «Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού». Εάν έρχεται ο πειρασμός χωρίς τη δική μας υπαιτιότητα, βοηθάει ο Θεός να τον υπερνικήσουμε. Εάν όμως έρχεται από δική μας υπαιτιότητα, είναι αμφίβολο αν θα τον αντέξουμε. Το φρόνημο είναι να μην εκτιθέμεθα στον πειρασμό, αλλά και όταν έρχεται να μην καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά να προβάλλουμε γενναία αντίσταση. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Αντισταθείτε στον διάβολο που σας πειράζει με τις ειδονές του κόσμου και αυτός θα φύγει νικημένος και ντροπιασμένος μακριά σας. Αντίσταση διόλων των δυνάμεων, εφολοκλήρου του μετόπου και συνεχώς. Τους αποφασισμένους αγωνιστές του καλού αγώνα της πίστεως τους φοβούνται οι δαίμονες. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος σημειώνει ότι οι δαίμονες παρατηρούν την όψη της ψυχής μας έστω κι αν εμείς δεν τους βλέπουμε. Όταν την βλέπουν αλλαγμένη από τον φόβο, τότε επιτίθενται δρυμύτερα εναντίον μας, επειδή αντιλαμβάνονται οι δόλοι ότι φοβηθήκαμε. Όταν όμως βλέπουν ότι τους αντικρούομε με ανδρεία, τότε υποχωρούν και φεύγουν κατησχημένοι.
διότι κανείς δεν θέλει να πολεμεί εναντίον εκείνου που μάχεται με ζήλο. Το γάρ μαχωμένο προθύμος ουδής μάχεται. Επίσης, πολλοί αντιμετωπίζουν με υπερηφάνεια τις θλίψεις. Ούτε και αυτή η αντιμετώπιση των θλίψεων είναι σωστή. Τους υπερήφανους εύκολα τους νικάει ο διάβολος. Ο διάβολος ένα πράγμα μόνο φοβάται, την ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό και εμείς να τον χτυπούμε εκεί που τον πονάει περισσότερο, να τον νικούμε με την ταπείνωσή μας. Να θυμηθούμε το διδακτικό περιστατικό με τον Όσιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, που παρουσιάστηκε οφθαλμοφανός ο διάβολος και του είπε: «Πολύ δύναμη αντιμετωπίζω σε σένα, Μακάριε, και δεν μπορώ να σε καταφέρω. Ό,τι κάνεις, κάνω κι εγώ. Εσύ νηστεύεις κι εγώ. Αγρυπνείς κι εγώ δεν κοιμάμαι καθόλου. Ένα μόνο υπάρχει στο οποίο με νικάς, η ταπείνωσή σου, και γι' αυτό δεν μπορώ να σε καταφέρω». Επίσης, να θυμηθούμε το διδακτικό περιστατικό με τον Μέγα Αντώνιο, που είδε απλωμένες στη γη τις παγίδες του εχθρού και είπε στενάζοντας: «Τι σάρα παρέρχεται ταύτας, ποιος τάχα θα μπορέσει να περάσει χωρίς να πατήσει σε καμιά από αυτές?» Και άκουσε φωνή να του λέει: «Η ταπεινοφροσύνη. Εάν αγωνιζόμαστε ταπεινά, όσες παγίδες κι αν μας στήσει ο εχθρός, δεν θα μπορέσει σε καμιά από αυτές να μας πιάσει». Άλλοι αντιμετωπίζουν με ανυπομονησία τις θλίψεις τους. Τους ακούμε να λένε: «Έφτασα στα όρια μου, δεν αντέχω άλλο». Ούτε και αυτή η αντιμετώπιση των θλίψεων είναι σωστή. Οι θλίψεις που επιτρέπει ο Θεός δεν υπερβαίνουν ποτέ το όριο της αντοχής μας. «Πειρασμός ημάς ουκ ήλυφεν ημί ανθρώπινος», λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Και ακόμη μας βεβαιώνει ότι ο Κύριος θα δώσει συντοπειρασμό και την έκβαση «του δίναστε ημάς υπεν εγκύν». Δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από τη δύναμή μας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα φέρει και το τέλος του, ώστε να μπορούμε να τον αντέξουμε. Επίσης, οι πειρασμοί δεν είναι ποτέ ισχυρότεροι της χάριτος του Θεού. Έχουμε πανίσχυρο σύμμαχό μας, την πανστενουργό χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι τίποτε δεν ελκύει τόσο το έλεος και την χάρη του Θεού στην ψυχή όσο οι πειρασμοί, και μάλιστα όταν έρχονται σε περιόδους διωγμών και θλίψεων. «Ουδέν ούτως το έλεος του Θεού επί την ψυχήν φέρει ως οι πειρασμοί». Όσο μεγαλύτεροι είναι οι πειρασμοί που αντιμετωπίζουμε, τόσο ισχυρότερη είναι η Θεία Παράκληση: «Κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου, επαρακλήσει σου έφραναν την ψυχή μου», ψάλλει ο Ιερός Ψαλμωδός. Αναλόγως όσον ήταν το πλήθος των εν την καρδία μου πόνων, τόσα ήταν και επαρηγορίε όπου μου εχαρίζοντο από τον Θεόν, οποίε έφραναν την ψυχή μου. Όθεν, καθώς ήταν η πόνη και λύπη της καρδίας μου πολλέ και μεγάλε, έτσι αναλόγως και παρά του Θεού παρηγορία ήταν πολλέ και μεγάλε. Και καθώς ήταν η πληγή μου, έτσι εδίδετο παρά του Θεού και η ανάλογος ιατρία μου», ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Να μην χάνουμε λοιπόν την υπομονή μας, με αυτήν θα κερδίσουμε τη σωτηρία μας. «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Και μάλιστα καλούμαστε να υπομένουμε τις θλίψεις μέχρι την τελευταία μας αναπνοή, διότι ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Υπάρχουν και άλλες ακραίες αντιμετωπίσεις των θλίψεων, όπως είναι λόγου χάριν οι εκνευρισμοί, οι βλασφημίες, οι αυτοκτονίες,
που τις επιλέγουν κοσμικοί άνθρωποι. Εμείς δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτές, διότι ως πιστοί βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο και μας ενδιαφέρει η χριστιανική αντιμετώπιση των θλίψεων. Βεβαίως, άνθρωποι είμαστε και εμείς δυσκολευόμαστε πολλές φορές όταν δοκιμαζόμαστε με θλίψεις, αλλά βοηθούμαστε και από τα μέσα της χάριτος που παρέχονται άφθονα στην Εκκλησία, από την προσευχή, τη μελέτη του Θείου Λόγου, την νηστεία, την Ιερά Εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία, το Άγιο Ευχέλαιο. Στη δυσκολία μας επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού. Εκ θλίψεως επεκαλεσάμην τον Κύριον. Κι όλοι ομολογούμε πόσο πολύ ανακουφιζόμαστε. Νιώθουμε τον πόνο μας να μικραίνει, όπως λέει ο χριστιανός ποιητής Γάμα Βερίτης. Προς τα δικά σου τα καρφιά και ο πόνος μας μικραίνει. Έχει μεγάλη δύναμη το όπλο της προσευχής για την υπερνίκηση των θλίψεων. Η προσευχή που γίνεται σε καιρούς θλίψεων είναι για τους πιστούς καταφύγιον βοηθείας και πηγή σωτηρίας και θησαυρός πεπιθύσεως και λιμήν σώζον των άνθρωπων εκ της τρικυμίας των πειρασμών και φώσεις τους εν σκότη ευρισκομένους και στήριγμα των ασθενών και σκέπη εν καιρό πειρασμών και βοήθεια εις την ακμήν της ασθενίας και ασπής λυτρώσεως εις τα αουρά τους πολέμους και βέλος κινούμενων κατά των δαιμόνων, σημειώνει ο Όσιος Ισαάκ ο Σύρος. Να αναφέρουμε κανένα δυο παραδείγματα. Ο Δαβίδ, όταν βρέθηκε κυνηγημένος από τον βασιλιά του Σαούλ μέσα σε μια σπηλιά, προσευχήθηκε εκ βαθέων στον Άγιο Θεό λέγοντας «Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησήν μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ». Και ο Θεός τον προστάτευσε. Ο προφήτης Ιωνάς, όταν βρέθηκε στην κοιλία του Κήτους, προσευχήθηκε με θερμότητα στον Θεό λέγοντας «Εβόησα εν θλίψη μου προς Κύριον τον Θεόν μου και εισήκουσέ μου. Εκ κοιλίας άδου κραυγής μου ήκουσας φωνής μου». Και ο Κύριος, όπως όλοι γνωρίζουμε, προσέταξε το Κήτη και τον έβγαλε σώο και αυλαβή στην ξηρά. Οι τρεις παιδες, όταν βρέθηκαν εις την κάμινον του πυρός την καιωμένην, δοξολόγησαν τον Θεό στις θλίψεις τους, λέγοντας «Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας». Κάλεσαν και όλη την δημιουργία να λάβει μέρος στη δοξολογία του Θεού, τους αγγέλους, τον ουρανό, τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τη γη, τη θάλασσα, τη στεριά, τα πτηνά, τα ζώα, τα φυτά. Και εμείς τις ώρες των θλίψεων να στρέφουμε την καρδιά και τη σκέψη μας στον Θεό, να θυμόμαστε τα θαυμάσια της δημιουργίας, την αγαθή πρόνοιά Του, τη σταυρική θυσία Του και να προσευχόμαστε δοξολογικά, ευχαριστιακά και εξομολογητικά, να ανοίγουμε την καρδιά μας στον Θεό, να λέμε τον πόνο μας και θα γαλινεύει η ψυχή μας. Επίσης πάρα πολύ βοηθούμεθα για τη χριστιανική αντιμετώπιση των θλίψεων από τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Αν συμβεί κάποια λύπη, ζημία, θάνατος, απώλεια συγγενικών προσώπων, σκύψε με προσοχή στη μελέτη της Αγίας Γραφής, όπως σε αποθήκη φαρμάκων. Λάβε παρηγοριά τη συμφορά σου από εκεί, μας παρακινεί ο Ιερός Χρυσόστομος. Ειδικότερα μας προτρέπει να μελετούμε το ψαλτήρι. Κι αν πέσεις σε πειρασμούς, θα πάρεις από το ψαλτήριο πολλή παρηγοριά. Κι αν αμαρτήσεις, θα βρεις εδώ πολλά φάρμακα. Κι αν σε φτώχεια, κι αν σε θλίψη πέσεις, θα δεις εδώ μέσα πολλά λιμάνια για να καταφύγεις. Κι αν είσαι ενάρετος, θα αποκομίσεις πολύ ωφέλεια. Παραπλήσια προτροπή απευθύνει και ο Μέγας Αθανάσιος. Στους ψαλμούς έχει γραφεί
και πώς πρέπει να υπομένουμε τις θλίψεις και τι πρέπει να λέει όποιος δοκιμάζεται με θλίψεις και τι μετά από αυτές και πώς δοκιμάζεται ο καθένας και τι λέγουν εκείνοι που ελπίζουν στον Κύριο. Όλοι γνωρίζουμε ότι το ψαλτήρι είναι βιβλίο προσευχών. Χρησιμοποιείται σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας. Εν Εκκλησία πανηχίδες και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ. Εν ορθρινές υμνολογίες και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ. Εν τη σκηνόμαση των νεκρών προπομπέ και πρώτος και τελευταίος ο Δαβίδ. Εν τες οικίες των Παρθένων ιστουργίε και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ. Και στις πανηχίδες μας και στις ορθρινές υμνολογίες μας και στις κατηδίαν προσευχές μας το ψαλτήρι χρησιμοποιούμε ως το κατεξοχήν βιβλίο των προσευχών μας. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας μελετούσαν το ψαλτήρι ημέρα και νύχτα. Έλεγε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, «Εγώ με το ψαλτήρι νιώθω μια αγαλίαση. Είναι όλο προφητεία, όλο παρηγοριά. Πόση παρηγοριά βρίσκω στο ψαλτήρι. Σε μια δύσκολη κατάσταση, αν διαβάσεις ψαλτήρι, νιώθεις ανακούφιση, λύτρωση, σιγουριά ότι θα σε βοηθήσει ο Θεός». Και ακόμη προσέθετε ότι είναι τόσες οι δυσκολίες που συναντούν οι άνθρωποι σήμερα που η μόνη λύση για την αντιμετώπιση τους είναι η προσευχή. Το ψαλτήρι είναι κεραυνός για τον διάβολο. Για τη χριστιανική αντιμετώπιση των θλίψεων πάρα πολύ βοηθούμεθα και από την νηστεία. Σημειώνει ο ερμηνευτής μοναχός Ευθύμιος Ζυγαβινός «Η νηστεία εστί προπύργιον δια τους αγωνιζομένους της δαίμωσιν». Όπως ο Κύριος μας με την νηστεία αντιμετώπισε τους πειρασμούς της ερήμου, έτσι και εμείς με την νηστεία υπερνικούμε τους πειρασμούς. Ο Μέγας Βασίλειος τον εξαίρετο λόγο του περί νηστείας λέει «Τούτο το όπλον πειρασμός αποκρούεται». Τούτο αλήφη προσευσέβιεν, νύψεως σύνικος, σοφροσύνης δημιουργός. Το όπλο της νηστείας αποκρούει τους πειρασμούς, προετοιμάζει προς την ευσέβεια, είναι σύνικος της νυφαλιότητας και δημιουργός της σοφροσύνης. Εκακόθημεν δια της αμαρτίας, συνεχίζει ο φωστήρ της Κεσαρίας, ιαθώμεν δια της μετανοίας. Μετάνοια δε χωρίς νηστεία αργεί. Πληγωθήκαμε με την αμαρτία, άστερα πεφθούμε με την μετάνοια. Η μετάνοια όμως χωρίς την νηστεία είναι αργή. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει, αν μέσα στον Παράδεισο ήταν αναγκαία η νηστεία, πολύ περισσότερο αναγκαία είναι έξω από τον Παράδεισο. Αν το φάρμακο είναι χρήσιμο πρώτου τραυματισμού, πολύ περισσότερο χρήσιμο είναι μετά τον τραυματισμό. Αν το όπλο της νηστείας ήταν χρήσιμο πριν από τον πόλεμο των κακών επιθυμιών, πολύ περισσότερο είναι χρήσιμη η ενίσχυσή του τώρα που οι δαίμονες μας πολεμούν με τις κακές επιθυμίες. Πάρα πολύ ενισχυόμαστε από τη χριστιανική αντιμετώπιση των θλίψεων και από την ιερά εξομολόγηση. Πηγαίνουμε στο πνευματικό, λέμε τον πόνο μας, τα κρίματά μας, τη δυσκολία που θλίβει την καρδιά μας, εξομολογούμαστε εκ βαθέων και ειρηνεύουμε. Η ειρηνής εξομολόγηση σταλάζει βάλσαμο παρηγοριάς στην πονεμένη καρδιά. Επίσης πάρα πολύ ενισχυόμαστε για τη χριστιανική αντιμετώπιση των θλίψεων από τη Θεία Κοινωνία. Με την άδεια του Πνευματικού προσερχόμαστε στο ποτήριο της ζωής, κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού, ενούμεθα με τον Κύριο και παίρνουμε δύναμη να αντιμετωπίζουμε νικηφόρα τις δυσκολίες της ζωής. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει ότι ο διάβολος μετά τη Θεία Κοινωνία δεν τολμάει να μας πλησιάσει, διότι γινόμαστε ως λέοντες πυρπνέοντες. Ούτως αναχωρώμεν από τις τραπέζες εκείνης, φοβερή το διαβόλο γινόμενη.
Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης λέει ότι όταν κοινωνούμε παίρνουμε το ισχυρότερο φάρμακο, το σώμα και το αίμα του Χριστού, και ένα τροπάριο από τον κανόνα της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως τονίζει ότι το τίμιο αίμα του Κυρίου διώχνει μακριά κάθε ψυχική ή σωματική νόσο μας. Γίνεται νόσον πολυτρόπων αλεξιτήριον. Τέλος, ενισχυόμαστε πολύ για την χριστιανική αντιμετώπιση των θλίψεων και από την τέλεση του Αγίου Ευχελαίου. Όταν αρρωσταίνουμε βαριά, τελούμε το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστοσαν επ' αυτών αλείψαντες ελαίω εν το ονόματι του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και γερεί αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας είπε ποιηκός, αφεθήσετε αυτό. Είναι κανείς μεταξύ σας άρρωστος, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, συγχρόνως δε ας τον αλείψουν με έλεον επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή αυτή που γίνεται με πίστη θα σώσει από τη σωματική ασθένεια τον άνθρωπο και θα σηκώσει αυτόν ο Κύριος από την κλίνη της ασθενείας. Και αν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες οι οποίες και προκάλεσαν την ασθένειά του, θα συγχωρηθούν σε αυτόν. Στην πράξη βλέπουμε ότι πολλοί ασθενείς μετά την τέλεση του Αγίου Ευχελαίου θεραπεύονται τελείως από την ασθένειά τους, αλλά και να μην έλθει αμέσως η σωματική θεραπεία, ωφελούνται ψυχικά, ενισχύονται πνευματικά για να αντέξουν τη δοκιμασία της θλίψεως. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, ένας αρχαίος ερμηνευτής λέει ότι πάντα πειρασμών ον έμελον οι άνθρωποι πειράζεστε, πρώτον επειράστη ο σωτήρ κατά το ανθρώπινο. Όταν σαρκώθηκε ο Θεός Λόγος, επειράστη κατά το ανθρώπινο με όλα τα είδη των πειρασμών που πειραζόμαστε οι άνθρωποι. Και εξήλθε νικητής. Και εμείς όταν πειραζόμαστε να προσβλέπουμε στον Κύριο για να υπερνικούμε τις θλίψεις, τους πειρασμούς με του Θεού τη χάρη και την ευλογία. Ο πειρασμός δεν συνιστά αμαρτία. Αμαρτία συνιστούν η συγκατάθεσή μας σε Αυτόν και η υποχώρησή μας στο κακό. Εμείς ως καλοί στρατιώτες Ιησού Χριστού να δίνουμε τη μάχη των πειρασμών και να υπομένουμε τις θλίψεις της ζωής με τη βεβαιότητα ότι ο ταπεινός αγώνας που κάνουμε θα στέφεται από επιτυχία. Όσο μεγάλο κι αν είναι το καμίνι των θλίψεων, όσο σκοτεινό κι αν είναι το τούνελ από το οποίο θα περάσουμε, θα εξέλθουμε νικητές. Με του Θεού τη χάρη και την ευλογία, ο κατήγορος μας διάβολος θα κατεσχυνθεί. Εμπρός λοιπόν με καρδιά και με πίστη. Ο Ευαγγελιστής της αγάπης σαλπίζει τον πεάνα της νίκης. Ισχυρή εστε και νενικήκατε των πονηρών. Ο αετός της Αποκαλύψεως με τον διορατικό οφθαλμό του διαβλέπει ότι από τη θλίψη τη μεγάλη νικητές θα εξέλθουν οι πιστοί χριστιανοί που αγωνίζονται με πόθο. Αυτοί ενίκησαν Αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας Αυτών. Ήθε και εμείς ευχηθείτε πατέρες στους νικητές να ανήκουμε. Αμήν.